Να το πω. Και αποφασίσαμε να κάνουμε και την κεφαλονιά με το Μακεδονία Παλά. Είδε που ωραία. τα είπε και τα τρία τα θέματα τη έτσι. Λε και έχει βγει η, <laughs> η, <laughs> η συντάκτηρη από την αίθουσα <laughs> σύνταξη <συντάξεις laughs> να σου δώσει το ρεπορτάζ. <laughs> Ένα, <laughs> δύο, τρία <laughs> στο χρόνο τη, όλα μέσα. <laughs> έτσι, Άμα έτσι, σου έτσι, λέω έτσι, ότι μπορούμε έτσι, τώρα να το συζητήσουμε. <laughs> ναι, 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 να το, έτσι, συζητήσουμε, έτσι, το ξέρω. Άνθια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε τι προσπάθειέ μα. Είναι, κοίταξε να δεις, είναι πολύ ενδιαφέρουσες προσπάθειες. Η αλήθεια είναι αυτή και για τη Λίμνο. Ένα νησί πραγματικά που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε και αναδεικνύεται, έχει μια νοθική πορεία στον τομέα της γαστρονομίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό πολύ. γιατί κάποτε αυτό που λέει Νατάσο δεν είναι αστείο και δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τόσο απλό ούτε δεδομένο. Πριν ξεκινήσει το φίλεμα, δεν έβρισκε πολύ εύκολα προϊόντα ταυτότητα, όχι λιμνιακή ταυτότητα, προϊόντα ταυτότητα στα εστιατόρια τη Αθήνα. Το να πηγαίνει τώρα και να ξέρει από πού είναι ε, το κάθε τι, η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί ένα ε, μάγειρα, ή ε, ξαφνικά να βλέπει προϊόντα από τη λίμνο ε, σε πιάτα βραβευμένων ε, εστιατόριων mm -hmm. και να αναφέρεται η προέλευσή του. Εγώ θεωρώ ότι το, το φίλε έχει βάλει. Ε, λιθαράκι σε Χαίρομαι αυτό. πάρα πάρα πολύ που το ακούω αυτό γιατί πραγματικά ε, το να βλέπω και να, να, ακούω ανθρώπους όπως εσείς να θεωρούν ότι αυτή η προσπάθεια έχει αποδώσει και έχει αφήσει το λιθαράκι της είναι το πιο σοβαρό για μένα. Ίσως είναι ένας τρόπος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει αποδώσει ίσως με έναν τρόπο που μπορεί να μην είναι άμεσα μετρήσιμος. Ναι. Ότι φέρναμε πέντε επισκέπτες στο νησί, τώρα φέρνουμε έξι γιατί ο ένας ενδιαφέρει για αστρονομία. Το, αυτό που λέει η ότι το νησί ακούγεται ναι, Ω γαστρονομικός προορισμός πρώτων και ως ε, τόπος παραγωγής ποιοτικών ε, πρώτων υλών mm -hmm. που χρησιμοποιούνται στην ε, μαγειρική, δεν είναι κάτι που είναι άμεσα μετρήσιμο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος. Ναι, είναι γεγονός. Ε, εγώ έχω ψάξει να βρω προϊόντα της ε, λίμνου κανονικά στην Αθήνα, έτσι. Δηλαδή, α, α, θέλω να πω με προέτρεψες να το κάνω. Χαίρομαι πάρα <laughs> πολύ γι' αυτό πραγματικά. Και για τα <laughs> και γενικά και το, νου νου το, το έχω ναι. κιόλα. Δηλαδή, ε, έχω στο νου μου αυτή τη στιγμή τη Λίμνο σαν προορισμό διακοπών. Που Καλά, είναι παρελθό... πανέμορφο. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, αλλά φαβερό. στο παρελθόν θέλω να σου πω ότι μέσα από την εκπομπή και την επαφή μου με την Άμφια και την επαφή με το Λίμνο Φίλεμα άρχισε όλο αυτό να καλλιεργείται. Πολλοί άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό και το έχουν βρει ε, ω μία επιλογή για τις καλοκαιρινές διακοπέ, να βελτιωθεί και λίγο ακόμα το κομμάτι των συνδέσεων Καλά, ε... αυτό είναι ε... πονεμένο, ε, πονεμένο. Αν τα λέμε μπορεί να τα ακούνε κάποιοι ε, Θέλω να πω ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να πάει και δεν μπορεί ναι, ναι. γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά ναι. βολικά δρομολόγια οι τιμές όντως εύκολη. έχουν ανέβει, mm -hmm. όπως και σε όλη την ακτοπλοία. Ε, Εδώ δύο ναι, εβδομάδες πριν το Πάσχα δεν είχαν δρομολόγιο για το Πάσχα. δηλαδή. Ναι, πώς θα προγραμματίζεις είναι... άλλες Για τη Λίμνη όμως θα τα πούμε στην ε, mm -hmm. επόμενη. Μην τα πούμε όλα Αυτό σήμερα, θα... να έχεις και άλλα θέματα να μας... Ναι. Ναι. Έτσι, έτσι. Θα είπαμε, συνεργάτηδα.